Πάμε να προχωρήσουμε λίγο και να δούμε ένα βίντεο που έρχεται από το Ισραήλ, που μια τηλεοπτική εκπομπή στο Ισραήλ αποφάσισε λίγο να κάνει πλάκα με τις συμμετοχές των υπολείπων χωρών ανάμεσα στους ανθρώπους που θα δείτε, που ουσιαστικά χρησιμοποιεί κάποιους ανθρώπους ως σωσίες των συμμετοχών των άλλων χωρών. Είναι και η Μαρίνα Σάτι. Έχει πολύ γέλιο. Πάμε να το δούμε. Τέλειο. Τσάχλα. Άκαπα. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και σχόλιο αυτό για το Ισραήλ, έτσι. Δηλαδή, ενδεχομένως αν δεν είχα συμβεί όλα αυτά, τη Μαρίνα να την κάνανε λίγο διαφορετικά. Κοίτα, όμως όλους τους έχουν περιλάβει. Μην είμαστε κι εμείς ότι... Είναι όλοι όσοι επιτέθηκαν στην Ισραηλινή συμμετοχή. Επιτέθηκαν, αντέδρασαν στην Ισραηλινή. Τον αίμο, το Ολλανδός, ο Ελβετός. Ναι. Ιρλανδία. Ξεκάθαρα επιθετική. Ξεκάθαρα επιθετική. Επίσης, να ξέρετε, την ώρα του διαγωνισμού στο Twitter έβλεπα πάρα πολλά post από ανθρώπους στο Ισραήλ που κάνανε ότι κοιμούνται, χασμουργούνται στον καναπέ την ώρα που έκανε την εμφάνισή της η Ελλάδα. Ναι, αυτό λογικό. Στήξε. Δηλαδή όλο αυτό που έγινε στήξε πάρα πολύ. Ναι, παιδιά, πήρε και πολιτικές διαστάσεις. Αν δεν ήταν τόσο σοβαρό, δεν θα έπαιρνε πολιτικές διαστάσεις. Μπράβο. Εδώ, βλέπετε. Η αντίδραση και των Ισραηλινών fans στην ελληνική συμμετοχή, γιατί ουσιαστικά τρολάρουν αυτό που έκανε η Μαρίνα στη συνέντευξη τύπου που κοιμόταν, χασμουριόταν. Και πήραμε μηδέν βαθμό. Δεν μας τύχει αυτό, πιστεύετε. Γιατί είναι μια αντίδραση σε μια. Ναι, αλλά σε μια χώρα η οποία έχουν αντιδράσει όλες οι χώρες για τη συμμετοχή της εκεί να έχουν τέτοια συμπεριφορά είναι επικώς απαράδεκτο. Εντάξει, εάν δεν είχαν το πρόβλημα αυτό, τι θα μας κάνανε, θα μας σκοτώνανε. Είναι το άλλο. Τι μας σκοτώνανε, Θεοδωρή μου. Εδώ πέρα είναι μια αντίδραση χιουμοριστική σε κάτι που και εμείς θα δικαιολογήσουμε. Έπρεπε να κλείσουν το στόμα, να κάτσουν στην άκρη και να μην μιλήσουν καθόλου. Απ' έξω από το στάδιο γινόταν. Είναι θέμα πάρα πολύ σημαντικό αυτό, στο οποίο εγώ θεωρώ ότι. Εγώ τουλάχιστον, σαν Δημήτρη, δεν θέλω να πάρω θέση στο τι συμβαίνει, ποιο έχει δίκιο, ποιο έχει αδίκιο. Είναι πολύπλοκα θέματα αυτά και επικίνδυνα. Δεν μπορούμε να πάρουμε κακώ ότι κάποιο αντέδρασε σε μία συμπεριφορά που θεώρησε κακή απέναντί του. Ήταν διαμαρτυρία, άκουσε. Μένοντα στο κομμάτι τη συμπεριφορά. Σύμφωνα με την ίδια, δεν ήταν αντίδραση, ήταν η ίδια. Μην κρύβομαστε πίσω από ένα δάκτυλο, ήταν τρεις χώρες. Σύμφωνα με εμάς είναι ψέματα. Λοιπόν, ήταν τρεις χώρες οι οποίες αντέδρασαν. Και αυτοί πήγαν να την γελιοποιήσουν την κατάσταση. Αλλά αυτό που είδαμε και προφανώς έγινε πιο έντονο ήταν αυτό που είδαμε από την Ιρλανδία, την Ολλανδία, την Ελβετία και την Ελλάδα. Γι' αυτό βγει κυβερνητικός εκπρόσωπος και να πάρει θέση, παιδιά. Πόσες φορές έγινε κυβερνητικός εκπρόσωπος να πάρει θέση για την Ιρλανδία? Εγώ δεν θυμάμαι και ποτέ. Αυτό. Δηλαδή, φάνηκε ότι το θέμα γίνεται πολιτικό και επικίνδυνο. Ναι, και η Νορβηγία έχει μπει στο παιχνίδι τώρα, έκανε επίσης καταγγελία, να ξέρετε. Έχουν γίνει πολλά. Ναι, επίσης λένε για την αποστολή. Ο κόσμος αντιδράει πάρα πολύ και στα σχόλια από κάτω που γράφουν για την. Και συγκεκριμένα για τη δική μας αποστολή. Ναι, αλλά πάντως για την αποστολή του Ισραήλ λέγανε με τι έπαρση έμπαιναν μέσα και η συμπεριφορά τους ήταν απαράδεκτη. Βέβαια, εγώ δεν σου λέω. Ναι. Σου λέω όμως ότι έχουν βγει κάποιες εικόνες που καλός ή κακός, επειδή δεν έχουμε ένα βίντεο που να λέει τι έχει κάνει η Ισραηλινή στις άλλες αποστολές. Ναι. Βλέπουμε και σχολιάζουμε αυτό. Έτσι, αυτό που έχει βγει στον αέρα.